Αμετακίνητη στην υλοποίηση της πολιτικής απόφασης που λήφθηκε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διασύνδεση της επιβολής κυρώσεων κατά της Τουρκίας από τη μια και της Λευκορωσίας από την άλλη, διαμηνύει ότι θα παραμείνει η Κυπριακή Δημοκρατία άσχετα με τις όποιες πιέσεις πιθανόν να ασκηθούν από τον οποιοδήποτε. Στίγμα των προθέσεων της Λευκωσίας για το συγκεκριμένο ζήτημα φρόντισε να δώσει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον ομόλογό του της Μάλτας Έβαρης Μπαρτόλο. Και υπέδειξε με νόημα ότι η Τουρκία με τις πράξεις της απειλεί τα συλλογικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την σταθερότητα στην περιοχή. I stress that we as European Union member states are bound by the duty to defend the core principles on which the European Union is based and that there cannot be double standards or selective sensitivity as regards the European Union stance. On matters of principles. Από πλευράς του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας έσπευσε να χαρακτηρίσει ως ανοησίες φήμες που φέρουν την χώρα του έτοιμη να παραχωρήσει στρατιωτικές διευκολύνσεις στην Άγκυρα. Κληθείς παράλληλα να απαντήσει στις πληροφορίες που φέρουν τη Μάλτα να επιδεικνύει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επαφοντερίζουσα στάση απέναντι στην προοπτική επιβολής κυρώσεων κατά της Τουρκίας, υποστήριξε ότι ενδεχόμενα μέτρα θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά. It can become worse unless we do our best. And we are ready to do our best. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν επίσης διμερείς ζητήματα, η κατάσταση στη Λιβύη και κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, με κυριότερο το μεταναστευτικό. This was an issue we discussed at length with Evariste, with a view to enhancing our coordination in efforts to address the situation. Αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας θα επισκεφθεί την Άγκυρα, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του της Τουρκίας, Μεβλούτ Σαβούσογλου.